Να σταματήσει αυτή η ανεξέλεγκτη ροή προσφύγων και μεταναστών, η οποία μέσα στην αθωότητα της ανάγκης γίνεται εκμεταλλεύσιμη από τους μάγκλερς, είτε στον Εύρο, είτε στη θάλασσα, είτε στη στεριά των Σκοπίων, είτε στη στεριά της Σερβίας, πρέπει η Ευρώπη να παράσχει ένα νόμιμο διάδρομο ώστε οι ετούντες άσυλο να μπορούν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Διάφορες αρρώστιες εκεί πέρα. Αυτά που λέτε να μην τα λέτε είναι ρατσιστικά. Η αρρώστια στους πρόσφυγες είναι ένα ρατσισμό που έρθει. Οι πρόσφυγες είναι υγιέστατοι. Αυτό που σας λέω. Αυτό που σας λέω. Και να μάθετε να ακούτε κιόλας. Εγώ ακούω. Εσείς να μάθετε να ακούτε. Δεν προγραμματίζετε να μην ακούτε. Εγώ το 14 όπως ξέρετε δεν ήμουν. Επίσης σας ενδιαφέρει. Ο προκάτογός μου ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε. Το 14 ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε. Λέω λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Αυτά που λέω κρίνονται. Εγώ δεν προσπαθώ να σας πείσω για κάτι. Αρρώστησε εννοώ αξιολογήματα και τέτοια, κύριε Υπουργέ. Γιατί βρίσκονται έξω, το καταλαβαίνετε. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν, ακούστε, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Δεν ήρθα να σας πείσω, ήρθα να σας πω τι κάνω και να ακούσω αυτά που μου λέτε. Δεν είναι απαραίτητο να φύγετε θυσμένοι. Δεν είναι δυνατόν να πιστούμε όλοι μεταξύ. Προχωρώ μας παρακάτω να μιλήσουμε για τους εθελοντές μόλις. Είμαι αλληλέγγυος και θα παραμείνω αλληλέγγυος ό,τι και να κάνετε, όσο και να ποινικοποιείται η αλληλεγγύη, όσο και να γίνονται τα διάφορα τερτύπια, είτε ρίχνουν την ευθύνη στις αυτόνιξεις, είτε όχι. Πρώτα απ' όλα θέλω να αρχίσω λίγο από κάποια πράγματα που μας είπατε για την καημένη την Ευρώπη, που φοβάται εάν θα πάει κι άλλος κόσμος εκεί ή όχι. Δυστυχώς, ακόμη και αυτοί που βρίσκονται στην Τουρκία να περάσουν. Ακόμη και αυτοί που βρίσκονται στην Τουρκία να περάσουν από εδώ και να πάνε στην Ευρώπη, σύν αυτούς που έχουν περάσει, δεν θα αποτελούν ούτε το 0,8% του γενικού πληθυσμού της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο το όριο θα είναι ανεκτό, αλλά θα είναι και κάτι το οποίο θα μπορούσε άνετα η Ευρώπη των πλουσίων να μπορέσει να λύσει και το επισκεπτικό τους και το γενικά το πρόβλημα επιβίωσης τους εκεί. Αφήστε το να μιλήσει. Ξέρω, επιτρέψτε μου, έχω κάνει και εγώ κάποιες σπουδές παρόμοιες και ξέρω ότι είναι αρρώστια και ξέρω ότι είναι επιδημία. Εγώ μετά τη διευκρίνησή σας συμφωνώ. Αφήστε το να μιλήσει. Τελείωνα, αγόρι μου. Αφήστε το, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα κάνουμε εμείς από την πλευρά μας αυτό που κάνουν άλλοι. Αφήστε το να μιλήσει. Μιλήσατε και προηγουμένως και παρακολούθησα τις δηλώσεις σας πριν από μερικές μέρες και είπατε ότι διαφωνείτε λίγο με κάποια στοιχεία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ζητήσατε, όσο αφορά το μεταναστευτικό, και ζητήσατε να υπάρχει μια σίγουρη επαναπροώθηση, ασφαλής επαναπροώθηση. Δυστυχώς δεν ξέρω τι εννοείται με ασφαλή επαναπροώθηση. Πού να επαναπροωθηθούν. Άντε ας πούμε ότι επαναπροωθούνται στην Τουρκία. Ήδη η UNICEF έχει βγάλει μια ανακοίνωση όπου λέει ότι 243.000 παιδιά είναι χαμένα και τα οποία υποθέτουν, μάλλον όχι υποθέτουν, λένε ότι αυτά τα παιδιά έχουν θανατωθεί μόνο και μόνο για να πάρουν τα όργανά τους για εμπόριο.
Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν αυτό, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία φέρεται ακόμη και απέναντι σε δικούς της πολίτες, βλέποντας ότι η Τουρκία παίρνοντας την διαβεβαίωση της Ευρώπης για τα 3 δισεκατομμύρια, πάει και δημιουργεί καινούργιες αιστείες αναταραχής στο Κουρδικό και οπουδήποτε αλλού, βλέποντας ότι η αστυνομική, το αστυνομικό κράτος στην Τουρκία έχει ξεπεράσει τα όρια, τα ανεκτά όρια ενός αστικού, μιας αστικής δημοκρατίας. Σας ρωτάω λοιπόν ποια ασφάλεια θα έχουν οι μετανάστες οι οποίοι θα επαναπροωθούνται. Χώρια δηλαδή, να βάλουμε και το άλλο το ζήτημα, το θέμα των λεγόμενων οικονομικών μεταναστών. Λυπάμαι, αλλά δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτός ο όρος. Μια παγκόσμια οικονομική ελίτ έχει κηρύξει τον πόλεμο παγκόσμια σε όλους και 240.000 παιδιά στη Σομαλία, αν δεν κάνω λάθος, πεθαίνουν από την πείνα, σύμφωνα πάλι με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Ρε αγόρι μου, σταμάτα, πιστεύω. Σας παρακαλώ. Έλα, τελειώνει. Τελειώνει. Σας παρακαλώ πολύ. Για να πεις τη γυναίκα σου μετά ότι πεις. Σας παρακαλώ πολύ. Έλα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αν έχετε καμιά κόρη, δεν μου είσαι ο γαμπρός. Έλα. Καταλάβατε. Έλα, ρε το γαμπρός. Δεν θέλω ιδιότητες. Τοποθετούμε πολιτικά. Καμιάνισε. Τοποθετούμε πολιτικά την αν δεν σας αρέσει να πάτε στο σπίτι σας. Να πάτε στο σπίτι σας αν δεν σας αρέσει. Να πάτε δική το πατέρες είναι αυτή. Που θα μου πει με εμένα. Παρακαλώ την αφήνωση να γίνει. Όλα τα καρακοστά και γίνανε να πούμε τώρα αριστερή και κατεβαίνουν εδώ πέρα. Κουβέντες είναι. Κουβέντες. Δεν ανέχομαι. Δεν ανέχομαι. Από οποιονδήποτε εδώ πέρα. Από οποιονδήποτε. Έλα, έλα, έλα. Τελείωνε όμως. Αλλά να σας προσθέσω και κάτι άλλα πράγματα που αναφερθήκατε, ότι χτυπάμε τον λιγότερο δυνατόν τους μετανάστες. Εγώ τουλάχιστον εχθές που είχα μια επαφή με την Μόρια, εκεί πέρα μέσα οι αστυνομικοί κάνουν πλωτοπατινάδα τους πρόσφυγες. Δεν το πιστεύετε εσείς, εγώ σας λέω από αλληλέγγυο, ο οποίος ήταν μέσα και ήρθε και μου το είπε χθες. Και άμα νομίζετε ότι είναι άτομα τα οποία δεν είναι άτομα εμπιστοσύνη, να σας πω ότι είναι από την κουζίνα αλληλεγγύης άλλος άνθρωπος και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, πάλι τα συμπεράσματά σας. Μετά, εδώ πέρα, εγώ ήμουν προχθές το Σάββατο μάρτυρας ενός επεισοδίου όπου ένας, επιτρέψτε την έκφραση, ένας μπάτσος είπε σε κάποιους μαύρους που είχαν φτάσει εκεί πέρα ότι «You ate, go back». Και αν δεν ήταν επειδή βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή με κάποιο αυστριακό συνεργείο τηλεοπτικό, πιστέψτε με τώρα θα έμεινα μέσα στη φυλακή. Γιατί δεν ανέχομαι να πούμε από κάποια αμόρφωτα, ηλίθια και φασιστάκια, δεν ανέχομαι να μιλάνε έτσι για άλλον άνθρωπο. Εσείς λάθος τρόπο το πείτε. Εγώ σε λάθος. Είστε πολύ λάθος. Να σας πω, τη μια παίζει, την άλλη δεν παίζει. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη δεχμένου του ΣΥΡΙΖΑ για έναν απλευτή τρόπο με τον οποίο φερθήκαμε στον ομιλητή. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια κακιά στιγμή αυτό το πράγμα. Θέλω να πω το εξής. Ότι καταρχήν να σας πω εκεί που συμφωνώ. Συμφωνώ σε αρκετά πράγματα από αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Η ανοργάνωτη αλληλεγγύη μπορεί να κρύβει μέσα της
εξίσου εγκληματικές ενέργειες ενάντια στη μετανάστευση. Σε αυτό μπορεί να γίνουν λάθη. Σας είπα ότι είναι ένας κίνδυνος που διατρέχουμε και που πρέπει να έχουμε την προσοχή μας πάρα πολύ πεταμένη. Υπάρχει ένα κράτος το οποίο έχει μάθει να δουλεύει έτσι, δεν έχει αλλάξει, δεν θα περίμενε κανείς μέσα σε 7 μήνες, σε 10 μήνες, εκτός από την κυβέρνηση να έχει και εξουσία και να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα είναι μαρξισμός, λενινισμός και προλεταριακός διεθνισμός. Έχουμε αυτό το κράτος που παραλάβαμε και που με αυτό προσπαθούμε να δουλέψουμε. Δεν είμαι διαθέσιμος, δεν είμαι διαθέσιμος να καλύψω λάθη. Δεν έχω καμία διάθεση να καλύψω λάθη. Επομένως, δεν έχω καμία δυνατότητα να σου πω ότι αυτό το παράδειγμα ή το άλλο παράδειγμα είναι λάθος. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε και που μέσα σε αυτή την προσπάθεια είναι προφανές για μένα ότι θα υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα και θα χρειαστεί καιρό να ξεπεραστούμε. Απλά εγώ δεν έχω αυτή, ίσως πια και λόγω εμπειρίας χρόνου, αυτή την απέραντη λατρεία για τον εθελοντή και τον αλληλέγγυο. Νομίζω ότι αν δεν είναι οργανωμένος και είναι ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί, όποτε γουστάρει, ό,τι γουστάρει, στο τέλος βλάπτει αυτή την υπόθεση. Όταν απουσιάζει παντελώς το κράτος. Το κράτος δεν απουσίασε ποτέ παντελώς. Συνειδωμένη παντελώς. Συνειδωμένη εγώ ήμουν από την πρώτη μέρα και το κάμπο έγινε συνειδωμένη, έγινε μέσα από μια τεράστια προσπάθεια της κυβέρνησης. Τότε ήμουν... Προχωράμε παραπέρα. Καταρχήν να σας πω, ότι εγώ δεν διαφωνώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, απλά το ξαναλέω για εμπάθυνση. Δεν διαφωνώ με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι μπορεί να διαφωνήσω με αυτή την τακτική κίνηση ή την άλλη είναι κάτι το οποίο δόξα τω Θεώ το έχουμε καταστημένο στο ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ότι είναι κάτι για το οποίο εσύ δεν λυπάσαι, δεν το λέω ειρωνικά, το λέω πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένα καταστημένο δικαίωμα. Να πω ότι η ταυτική που κάνει τώρα ο Ρουζάνης είναι μάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι απολύτω.